Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Φτάσαμε στην Τετάρτη 10 του μήνα και βεβαίως μαζί με την πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ είστε εσείς που προετοιμάζεστε για διακοπές. Δίπλα μου στο στούντιο Θεοδώρα Πότα. Κυρία Πότα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και βεβαίως λίγο πιο μακριά, ο καλός συνάδελφος, ο Χρήστος Δημητριάδης, τα νέα της Πέλας, το θέμα της Χαλκιδικής. Καλησπέρα, σήμερα γαλάζιο και άσπρο στα χρώματα τα γαλανόλευκα. Εντάξει, είμαστε ασορτή με την θάλασσα και με αυτό που θα θέλαμε. Είναι σαν να είμαστε στη θάλασσα ένα πράγμα. Ε? Αυτό δεν είναι το ωραίο? Και με την πρόκριση της εθνικής μας Ολυμπιακούς αγώνες του μπάσκετ. Ακριβώς. Και με αυτό έχουμε ανεβασμένο ηθικό. Ας ξεκινήσουμε όμως μετά της ημέρας. Και η ημέρα σήμερα έχει πολλά να δώσει σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Απόψε το βράδυ θα είναι η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Θα είναι το 5ο τετατέτ, κυρίες και κύριοι, στους 16 μήνες ηρεμία στο Αιγαίο. 11 η ώρα Ελλάδας το συγκεκριμένο ραντεβού. Δεν περιμένουμε και πολλά, θέλω να σας πω. Πολλοί λένε ότι θα είναι πάνω σε μία προμελετημένη και ατζέντα από την οποία δεν πρόκειται να ξεφύγουν πολλοί. Βεβαίως θα είναι ένα σύντομο ραντεβού. Οι αναλυτές αναφέρουν ότι δεν θα ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Δεν μοιάζει να είναι μια κουβέντα σε ανώτατο επίπεδο που θα αποδώσει κάτι. Πάντως θα μπει στο θέμα του Κυπριακού στην ατζέντα, καθώς σε λίγο καιρό, σε 10 ημέρες συγκεκριμένα, ο κύριος Μητσοτάκης και ο Ταγί Περτογάν θα βρίσκονται στην Κύπρο για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Λευκοσία για την ημέρα μνήμης που διοργανώνει η Κυπριακή Προεδρία και ο κύριος Ερντογάν στις εκδηλώσεις του ψευδοκράτους. Σήμερα η ειδική απεσταλμένη των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελ Ολγκίν θα καταθέσει στη Νέα Υόρκη την πρότασή της για την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Μένει να δούμε αν πραγματικά πρόκειται για μια έτσι εθιμοτυπική ουσιαστικά συνάντηση και δεν θα βγάλει καμία περαιτέρω είδηση. Όλα αυτά ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέση που μη διαπραγματεύσιμη η χρήση του ονόματος Έργα Όμνες για τα Σκόπια. Είχε συζήτηση με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, τον κύριο Σπέκχαρτ. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι το πρόβλημα με τα Βαλκάνια είναι ότι πολύ συχνά το φάντασμα του εθνικισμού αναδύεται όταν κανείς δεν το περιμένει απαραίτητα και έφερε ως παράδειγμα τα Σκόπια. Η Βόρεια Μακεδονία, είπε, είναι μέλος του ΝΑΤΟ σήμερα γιατί η Ελλάδα ήρε το βέτο της μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών που υπεγράφει και επικυρώθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία που υποχρεώνει τη χώρα. Το σεβαστήκαμε και το σέβομαι. Ένα από τα θεμελιώδη, αν όχι το πιο θεμελιώδες δόγμα, πτυχές αυτής της συμφωνίας έχει να κάνει με το όνομα Βόρεια Μακεδονία που χρησιμοποιείται Έργα Όμνες, δηλαδή έναντι όλων. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ ξεκάθαρο και δεν είναι διαπραγματεύσιμο για την Ελλάδα. Πάντως, Χρήστο Δημητριάδη, νομίζω ότι τα λέει, τα ξαναλέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν φαίνεται να υδρώνει το αυτοί των Σκοπιανών πάντως. Καταρχήν να πούμε ότι είναι θετικό, βέβαια σίγουρα δεν θα περιμένουμε πολλά, το ότι Μητσοτάκης Ερντογκάν θα κάτσουν έστω και για ένα τέταρτο στο ίδιο τραπέζι, θα συζητήσουν. Μόνο και μόνο η εικόνα και η φωτογραφία θα δώσει θετικά μηνύματα, αλλά σίγουρα η σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία γίνεται στις ΗΠΑ, τα μάτια της ελληνικής κυβέρνησης είναι, και της αντιπροσωπείας είναι στραμμένα στη γειτονική χώρα, η οποία εμφανίζεται, κάνει επίσημο ντεμπούτο με το νέο της όνομα. Μήπως και έχουμε κάποια λεκτική ή ακόμα και μια πρόκληση στο στυλ κάποιας μακέτας που θα παρουσιάσουν εκεί. Οι παραβιάσεις για την ώρα και οι προκλήσεις των φίλων μας γειτόνων γίνεται στο εσωτερικό της χώρας. Αν δούμε ότι ίσως κάνει κάποια λεκτική παράβαση της συμφωνίας των Πρεσπών κάποιος αξιωματούχος ή ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός, εκεί σίγουρα θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Πάντως αυτό που αναμένουμε είναι να κινηθεί σε μία από τα ίδια. Κάθε τόσο λένε αναλυτές οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί σε αυτά που λέμε και κυρίως σε αυτά που κάνουμε. Λένε ότι τα θέτουμε βέβαια τα ζητήματα, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ότι θέτουμε εμείς, είναι πώς αντιδρά και το ΝΑΤΟ, γιατί σε αυτή την σύνοδο κορυφής ένα από τα θέματα που θα θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και αυτό, το θέμα των Σκοπίων. Και συνήθως από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, το μόνο που έχουμε είναι συστάσεις, είναι και κάποιες έτσι ανακοινώσεις. Εκεί μένουνε, στα λόγια. Το ίδιο και στην Ευρώπη. Δεν βλέπουμε κάτι περισσότερο. Πάντως υπάρχει επίσημη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη εδώ και δύο μέρες, ο οποίος με σαφήνεια είπε στον τηλεοπτικό σταθμό των Αθηνών ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση θα καταγγείλει τη Συμφωνία των Πρεσπών αν συνεχιστούν και επεκταθούν παραπάνω παραβάσεις. Και είναι σίγουρα αυτή η δήλωση πολύ σημαντική και είναι και ένα βήμα ακόμα, αν θέλετε, ως μια απειλή
προς τη γειτονική χώρα να συμμορφωθεί. Ναι. Πάμε τώρα στα δικά μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς έχουμε απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΟΑΣΤ. Άκρως αντικοινωνική απεργία, λέει ο οργανισμός. Θεοδώρα Πότα, δώσε μας δύο στοιχεία. Ναι, να πούμε ότι είναι 24ωρη απεργία αυτή. Ευνηδιαστική χαρακτηρίστηκε και από την διοίκηση του οργανισμού Χριστίνα. Να πούμε ότι 50 είναι τα λεωφορεία τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης. Κανονικά τα ειδικά οχήματα εξυπηρέτησης στον ΑΜΕΑ και η νυχτερινή γραμμή του αεροδρομίου. Ζητάει την υπογραφή της σύμβασης, αν έχω καταλάβει καλά, έτσι. Αυτό το οποίο ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι του σωματείου είναι ότι υπογεγραμμένη συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ διοίκησης ΟΑΣΤ και εργαζομένων, εγκεκριμένη μάλιστα από το Υπουργείο Υποδομής και προφορικά συμφωνημένη με το Υπουργείο Οικονομικών, εδώ και ένα μήνα αναφέρουν περιφέρεται από γραφείο σε γραφείο, βρίσκοντας συνεχώς αβάσιμα προσχήματα και ανούσιες δικαιολογίες. Γι' αυτό προχώρησαν στην 24ωρη αυτή απεργία. Από την μεριά του οργανισμού χαρακτηρίζει την απεργία άκρως αντικοινωνική. Ναι. Και αναφέρει ότι γίνεται επί της ουσίας λίγες ώρες πριν από τις εξελίξεις για τις οποίες θα μας ενημερώσει. Για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο καλός συνάδελφος που παρακολούθησε όλες αυτές τις εξελίξεις και όχι μόνο αυτές, και τον Χρήστο Σταϊκούρα. Ο ΟΑΣΤ περνάει στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Έχουμε επενδύσεις σε υποδομές και πρόσθετες παροχές στους εργαζόμενους. Και θέλουμε να δούμε τις εξελίξεις. Θα τις μάθετε τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως και εμείς από τον Βασίλη Παναγιωτίδη που είναι εδώ δίπλα μας. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα Θεοδώρα, καλησπέρα σε όλους. Εμείς είχαμε μείνει σε αυτή την απεργία των εργαζομένων μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ξαφνική αυτή η απεργία των εργαζομένων και έγινε μάλιστα τη μέρα που θα εγγενιαζόταν το νέο σταθμό των ηλεκτρικών λεωφορείων στη Σταυρούπολη. Και γι' αυτό μάλιστα έβγαλε και μια σχετική ανακοίνωση ο οργανισμός, ο οποίος αναφέρεται, όπως το ανέφερε και η Θεοδώρα πριν από λίγο, ότι θεωρεί ότι έγινε πολύ ευνηδιαστικά και έγινε κάτω από περίεργες συνθήκες, γιατί μιλάμε για μια μέρα που ο οργανισμός γιορτάζει. Γιατί ξεκινούν ουσιαστικά με πλήρη λειτουργία. Μάλλον θέλανε να πιέσουν οι εργαζόμενοι γι' αυτό. Ακριβώς. Εμείς κάναμε το ρεπορτάζ, βλέπουμε και εικόνες από την απεργία των εργαζομένων σήμερα έξω από το αμαξοστάσιο στη Σταυρούπολη. Οι ίδιοι μιλούν, Χριστίνα, ότι οι συζητήσεις που έγιναν με το αρμόδιο Υπουργείο δεν τελεσφόρησαν και αναφέρουν μάλιστα ότι το Υπουργείο δεν καλύπτει 100% τα αιτήματά τους όσον αφορά τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Οπότε και γι' αυτό το λόγο προχωρούν στις κινητοποιήσεις αυτές και μάλιστα θεωρούν ότι οι ίδιοι δεν είναι υπέτη, δεν είναι μάλλον αυτοί που φταίνουν για την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους, αλλά το Υπουργείο και όλοι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις σχετικά με το μέλλον των οδηγών και των εργαζομένων στον ΟΑΣΤ. Πάντως ετοιμάζονται κάποια μπόνους, αν κατάλαβα καλά, ναι, στους εργαζόμενους. Να πούμε ότι ο κύριος Σταϊκούρας σήμερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε και στο Υπουργείο, και στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για το flyover που θα πούμε μετά, αλλά και γενικότερα κατά τη διάρκεια των εγγενείων, έκανε μια σημαντική ανακοίνωση. Είπε ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση της τάξης του 50% στις μισθολογικές παροχές της συλλογικής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων στον ΟΑΣΤ για το 2024. Τώρα αυτό τι σημαίνει, μη μισθολογικές παροχές, δηλαδή τι τους προσφέρουν, να ξέρουμε κιόλας. Να πάμε στον ΟΑΣΤ αν είναι κάποια στιγμή να κάνουν τα χαρτιά μας. Ναι, μάλλον θα χρειαστεί. Να πούμε ότι αυτό το προανήγγειλε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χριστός Σταϊκούρας, κατά τη διάρκεια των εγγενείων του σταθμού φόρτισης των ηλεκτρικών λεωφορείων του οργανισμού, είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι δρομολογούμε σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την έγκριση των μη μισθολογικών παροχών της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το 2024 συνολικής δαπάνης 3,2 εκατομμυρίων ευρώ από 2,1 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2023, δηλαδή αύξηση περίπου 50% από την ποιότητα του Σταϊκούρας. Κάποιο feedback από τους εργαζόμενους, πώς το είδαν αυτό, αυτή την ανακοίνωση? Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν και λένε ότι αν δεν δουν να γίνονται. Τη συλλογική σύμβαση, αυτό τους ενδιαφέρει. Να υλοποιείται η συλλογική σύμβαση εργασίας και να καλύπτονται τα αιτήματά τους 100%, τότε τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις για το flyover, γιατί και εκεί βλέπουμε ότι ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι τρέχει η κατασκευή του έργου flyover με full speed. Ακριβώς, να πούμε λίγο για τον ΟΑΣΤ ακόμα. Α, ναι, συγγνώμη, βεβαίως. Ήθελα... Ναι, ναι. Θα πάμε και σε αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω. Φυσικά, και πολύ καλά κάνεις. Να πούμε ότι έγιναν τα εγγένεια. Αναφέρθηκαν κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία από τον κύριο Σταϊκούρα. Είπε ότι αυτή τη στιγμή ο σταθμός, ο οποίος διαμορφώθηκε σε έκταση 16 τρεμάτων, διαθέτει 110 θέσεις για τα εισάριθμα ηλεκτρικά λεωφορεία. Είπε ότι υπάρχουν 55 φορτιστές. Επίσης, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή με τα υπάρχοντα λεωφορεία έχει καλυφθεί το 1 τρίτο του στόλου του ΟΑΣΤ, μειώνοντας το χρόνο αναμονής και των πολιτών και όλων όσοι ταλαιπωρούνται όλα αυτά τα χρόνια λόγω των καθυστερήσεων των δρομολογίων. Και είπε γενικά τώρα ότι
βελτιώνεται η προσβασιμότητα για τα άτομα με κινητικά προβλήματα και μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών. Γιατί όλοι είχαμε δει ότι τα σχετικά λεωφορεία δεν έχουν μηδενικούς ρήπους. Επίσης είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε τα άτομα με τα προβλήματα κινητικότητας να μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν εύκολα από τα σχετικά λεωφορεία, τα συγκεκριμένα λεωφορεία. Επίσης αναφέρθηκε σε 110 προσλήψεις οδηγών που έγιναν τον Ιανουάριο τον περασμένο και είπε ότι σε αυτό το κομμάτι ότι θα προσθεθούν άλλες 40 θέσεις νέων οδηγών. Οπότε θέλουν να μειώσουν, λέει, και εκεί. Να αυξήσουν λεωφορεία και να φτάσουν τα 330, δηλαδή περίπου 35% περισσότερα από πέρσι. Η αλήθεια είναι ότι αρχίζει και μπαίνει μια τάξη. Φιλοξενήσαμε και τον κύριο Ταγκύρη πριν από μερικές μέρες. Η αλήθεια είναι, Βασίλη, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ότι κάτι αρχίζει να φαίνεται και από περισσότερες προσλήψεις, περισσότερους οδηγούς, περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα λεωφορεία. Αυτά που όμως θα πω, αυτό που σχολιάζουμε κάθε μέρα με τη Θεοδώρα Πότα, το αυτονόητο δηλαδή όταν γίνεται, το βλέπουμε σαν να είναι κάτι σοβαρό στη Θεσσαλονίκη. Με δεδομένο το πώς έχουν τα πράγματα. Ναι, το θέμα των μετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγάλο και γι' αυτό υπήρξε και η συνάντηση σήμερα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για να συζητήσουν πώς θα μετακινούνται όλοι οι πολίτες που θα βρεθούν στην πόλη μας, είτε είναι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, είτε είναι τουρίστες, είτε είναι άνθρωποι που έχουν έρθει για δουλειές στην πόλη μας. Γιατί το θέμα του flyover μπορεί τώρα, λέει, που είναι καλοκαίρι, να έχει μειωθεί λίγο η κίνηση που δεν το βλέπουμε εμείς στους δρόμους και οτιδήποτε. Αλλά από Σεπτέμβριο και πάλι θα επανέλθει η κίνηση, θα επανέλθουν τα προβλήματα. Οπότε αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα, γιατί δεν μας έκανε κάτι σοφότερος, πέρα από το γεγονός ότι τα εργασίες κινούνται με full speed ρυθμούς, όπως μας είπε, αυτόν τον όρο χρησιμοποίησαν μάλιστα σε συγκεκριμένη σύσκεψη. Διαμήνυσαν μάλιστα και ο υπουργός και η ανάδοχος και οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας ότι αποδόθηκαν τα περισσότερα μέτωπα του έργου, ενώ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν μάλιστα και στο ότι σήμερα δουλεύουν περίπου 200 εργαζόμενοι και 50 βαρέα οχήματα, τα οποία θα αυξηθούν, είπαν οι ίδιοι, τονίζοντας μάλιστα ότι οι εργασίες από την ανάδοχο θα γίνονται όλο και υψηλότερες ταχύτητες για την κατασκευή του flyover. Δηλαδή είναι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εγώ αυτό κρατώ από αυτά που είπε ο υπουργός. Είναι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και από ό,τι βλέπω θέλουν να κινηθούν με full speed ρυθμούς, γιατί βλέπουν και την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη. Οπότε νομίζω ότι δεν συμφέρει σε κανέναν να τελειώσει όχι στα 4 χρόνια που έχουν δώσει ως χρονοδιάγραμμα, αλλά ούτε και μία μέρα παραπάνω. Σωστό. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Παναγιωτίδη. Εκτενές ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, του Βασίλη Παναγιωτίδη στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Θεοδώρα Πότα στις 5 το απόγευμα. Τώρα πάμε, επιστρέφουμε. Να ζηλεύετε εσείς εκεί στην Πιερία και στη Χαλκιδική. Καταλάβατε τώρα, κύριε Χρήστο. Καταλάβατε. Να ζηλεύετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα που αφορά στο ΠΑΣΟΚ, γιατί εκεί έχουμε πολλές εξελίξεις και πολλούς νέους υποψηφίους για την Προεδρία του κόμματος. Η κυρία Διαμαντοπούλου ανακοινώνει υποψηφιότητα, αυτό λένε όλες οι πληροφορίες, ενώ εμφανίζεται ένα καταστατικό ασυμβίβαστο για τον κύριο Δούκα. Νέα δεδομένα και νέοι πονοκέφαλοι όσον αφορά το ΠΑΣΟ και την πορεία για την εκλογή ηγεσίας. Να πούμε ότι είναι σχεδόν βέβαιη η κάθοδος της κυρίας Διαμαντοπούλου, μια υποψηφιότητα η οποία μπαίνει σφήνα σε εκείνες των κυρίων Ανδρουλάκη, Δούκα, Γερουλάνου. Είναι τριάδα η οποία προηγείται σύμφωνα με τις έως τώρα μετρήσεις. Επίσης υποψήφιοι είναι ο κύριος Κατρίνης, η κυρία Αποστολάκη, η κυρία Γιανακοπούλου και ο κύριος Κανελάκης. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως τα αναφέραμε και χτες, Χριστίνα, η κυρία Διαμαντοπούλου το σκεφτόταν πολύ σοβαρά, περίμενε να δει ποια θα είναι τα δεδομένα και αν υπάρχει απήχηση επί της ουσίας. Αύριο αναμένουμε τη δημοσιοποίηση έρευνας, δημοσκοπικής έρευνας, την οποία συμπεριλαμβάνεται το όνομα της ίδιας έπειτα από τη σχετική φημολογία που επικράτησε. Να πούμε ότι η ίδια χτες είπε στο ραδιόφωνο του Sky ότι δεν θα είναι απούσα από τις διεργασίες και μάλλον θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά της την ερχόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι υπάρχει φοβερό θέμα όσον αφορά το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ και υπάρχει πονοκέφαλος, με δεδομένο ότι το άρθρο 36 του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ, όπως πληροφορούμαστε, περιγράφει τις ασυμβίβαστες ιδιότητες. Αναφέρεται λοιπόν επιλέξει όσα μέλη του φορέα κατέχουν κατόπιν διορισμού ή εκλογής έμιστη θέση πολιτικού χαρακτήρα στο κράτος ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση, δεν μπορούν να είναι υποψήφια σε μονοπρόσωπα. Για να δούμε όργανα τι θα πει ο Πέτρος Δούκας. Βέβαια, ρωτήθηκε και η κυρία Αποστολάκη, την είδαμε πριν λίγο στα πλάνα το πρωί στον Sky, αλλά δεν απάντησε, λέγοντας ότι είναι νομικός.
ότι είναι πολύ θεσμική ως άτομο, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν στα καταστατικά και στο νόμο, υπάρχουν πάντα και οι ερμηνείες οι διαφορετικές. Δεν ήθελε να πάρει θέση και κατά τη γνώμη μου καλά έκανε, γιατί είναι συνυποψήφι με τον κύριο Δούκα. Τώρα ήθελα το σχόλιο του Χρήστου Δημητριάδη για τις πολλές αυτές υποψηφιότητες. Πριν σου δώσω το λόγο, να πάρω την ευθύνη και να πω όσον αφορά εμένα, ότι εγώ αν ήμουν στο ΠΑΣΟΚ ένα παλιό στέλεχος, θα ήθελα, όσο και αν πίστευα ότι μπορεί να φέρω εις πέρα στο δύσκολο έργο της Προεδρίας, αν ψηφιζόμουν, θα ήθελα να μπει μπροστά ένα νεότερο πρόσωπο και να είμαι δίπλα και να στηρίξω την υποψηφιότητα αυτή. Όλα δείχνουν, λίγο μυαλό να ξεφύγεις από τις φιλοδοξίες σου, ότι είναι μια εποχή που πολιτικά στην Ελλάδα έχουν ένα προβάδισμα οι νέοι άνθρωποι. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο, δική μου πεποίθηση. Χρήστο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με ασυμβίβαστα είναι ασυμβίβαστο να περιορίζεις υποψηφιότητες. Η περίπτωση του κυρίου Δούκα είναι ιδιαίτερη υπό την έννοια ότι εμφανίστηκε στο προσκήνιο ύστερα από την ανάδειξή του ως τομεάρχη περιβάλλοντος από τον ίδιο και τον κύριο Ανδρουλάκη και την επιστράτευσή του τη τελευταία στιγμή, γιατί δεν είχε στα πλάνα να κατέβει δήμαρχος, κατέβηκε γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είχε κάποιον άλλο να κατεβάσει. Κατέβηκε ως μια λύση ανάγκης για να κάνει μια παρουσία και να καταγράψει ποσοστό. Το ότι έφτασε στη δεύτερη θέση την πρώτη Κυριακή και κατάφερε να συσπυρώσει δείχνει ότι έχει και ο ίδιος ικανότητες και είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης εισαγωγικά στο ισοκομματικό παιχνίδι. Αυτό δείχνουν όλα και μου έχουν πει, εγώ δεν τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο, παρά μόνο τον είδα σε μια εκδήλωση κάποια στιγμή, ούτε του έχω κάνει συνέντευξη. Αλλά μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ συμπαθής. Έχει κάτι επικοινωνιακό, θετικό και κερδίζει τον κόσμο γύρω του. Αυτό μου είπαν, αυτό μεταφέρω. Και το είδαμε και στο γενικό πληθυσμό. Χτες, Χρήστο Δημητριάδη, βλέπαμε εδώ με την Χριστίνα δημοσκοπήσεις, οι οποίες έδειχναν ότι ο κύριος Χάρης Δούκας προηγείται σε προτίμηση όσον αφορά το γενικό πληθυσμό. Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά είναι πολύ συμπαθής. Έτσι προκύπτει. Είναι μια εκλογική αναμέτρηση δύο γύρων, είναι μια εκλογική αναμέτρηση μαραθώνιος. Δεν είναι κατοστάρι, γιατί μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε αρκετό πολιτικό χρόνο και σίγουρα η υποψηφιότητα Διαμαντοπούλου αλλάζει πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι μια κεντρώα πολιτικός και μια πολιτικός η οποία έχει ένα background συγκεκριμένο και δεν έχει και σκοτεινά σημεία. Ίσως... Μάλιστα κάποια στιγμή το όνομα της κυρίας Διαμαντοπούλου εμφανίστηκε να προσεγγίζει και τον κύριο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, να υπάρχει μια προσεκή κατεύθυνση, έτσι, να το πούμε και αυτό. Έπαιξε το όνομά της ως υπουργός. Έτσι, έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ευρέως κεντρική υποψηφιότητα, του κέντρου εννοώ υποψηφιότητα. Και αποτελεί και απειλή προς τη Νέα Δημοκρατία μια ανάδειξη της κυρίας Διαμαντοπούλου, ναι. Γιατί έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη δομή και προσέγγιση στο κεντρό χώρο, ένα χώρο ο οποίος συντηρεί το Κυριακό Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή στα δημοσκοπικά νούμερα. Τώρα πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Πανελλαδικές 2024. Ανακοινώθηκαν οι ελάχιστες βάσεις αγωγής. Πίνακες για 454 τμήματα, κυρίες και κύριοι. Ενδιαφερόμενοι μπορούν από χθες να επεξεργάζονται το μηχανογραφικό τους, δηλώνοντας τις προσωρινές τους προτιμήσεις και στη συνέχεια να προχωρούν στην οριστικοποίησή του μέσω της τελικής υποβολής του. Αλλά για όλα αυτά θα έχουμε καλεσμένο σε λίγο τον πρόεδρο φροντιστηρίων Βόρειας Ελλάδας, τον κύριο Πετρόπουλο, επομένως θα μας τα εξηγήσει. Να πάμε σε αυτά που μας κάνουν να θέλουμε να βγάλουμε και τα σακάκια και τα πουκάμισα και όλα. Στο φούρνο από σήμερα όλη η χώρα, υψηλές θερμοκρασίες και ήρθανε για να μείνουν, Θεοδώρα Πότα. Ναι, 40 θα έχουμε αυτήν την εβδομάδα, συνολικά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, και μάλιστα χτυπούν καμπανάκι για τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Απαιτείται μεγάλη προσοχή. Σύμφωνα μάλιστα με το ΜΕΤΕΟ, σήμερα ο καιρός θα είναι καυτός. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς στα υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν κατά τόπους συνθήκες καύσωνα. Όπως λένε, δεν θα χαλαρώσει όλο αυτό. Δεν θα πλησιάσουμε τα 44 και τα 45 που είχαμε δει κάποια στιγμή μέσα στον Ιούνιο. Πλην όμως, ο υδράργυρος θα είναι εκεί, γύρω στους 40. Υπηρετικά θα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα από ότι στα νησιά όπου θα έχουμε το Μελτέμι, που θα απαλύνει κάπως την όλη κατάσταση. Άρα η λύση είναι μία, απλά
πρέπει να το κανονίσουμε. Η λύση είναι μία, πάμε παράλληλα. Πολύ ωραία, ναι. Μας το λέει στο αυτή ο Φώτης Κινέζος. Τώρα Ολυμπιακοί Αγώνες, Αντετοκούμπο και Τρισμπιώτη, οι σημειοφόροι στην τελική έναρξη, κυρίες και κύριοι, καθώς η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή πήρε και ανακοίνωσε την απόφαση για το δίδυμο των σημειοφόρων στην τελική έναρξη, να θυμίσουμε, 26 Ιουλίου στο Παρίσι. Η παράδοση, η οποία ξεκίνησε στο Τόκιο με τους δύο σημειοφόρους, έναν άντρα και μία γυναίκα, συνεχίζεται και στη γαλλική πρωτεύουσα. Η ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αποφάσισε ότι σημειοφόροι για την Ελλάδα στην τελική έναρξη των Ολυμπιακών του Παρισιού θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο και Αντιγόνη Τρισμπιώτη, ενώ το 2021 στο Τόκιο, να θυμίσουμε, ήταν η Λευτέρης Πετρούνιας και Άννα Κορακάκη. Φυσικά, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα για ακόμη μια φορά στη Γαλλία. Την πρώτη φορά ήταν για τις εκλογές, τώρα θα είναι στραμμένα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και πάμε τώρα στα δικά σου θέματα, Χρήστο Δημητριάδη, να ξεκινήσουμε από την Πέλα και τα πολλά προβλήματα από το Ροδάκινο. Ναι, υπάρχει ένα θέμα με τη τιμή του Ροδακίνου. Έγιναν κάποιες συσκέψεις εκεί από αγροτικούς αγρότες, παραγωγούς και από συνεταιρισμούς, οι οποίοι τόνισαν ότι κάτω από τα 60 λεπτά δεν θα δώσουν Ροδάκινο. Κάτι το οποίο ανατράπηκε στη συνέχεια από τους βιομήχανους, οι οποίοι πλέον παίρνουν τα Ροδάκινα είτε για κομπόστα, το βιομηχανικό, είτε και για φαγητό, με ανοιχτή τιμή. Δεν έχει καθοριστεί ακόμα η τιμή. Έγιναν συζητήσεις με τον υπουργό, τον νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξη, ο κύριο Τσιάρα, ο οποίος τόνισε ότι άμεσα θα πρέπει οι βιομήχανοι του Ροδακίνου να δίνουν τιμή, και μάλιστα τόνισε ότι θα νομοθετήσει αυτή η διαδικασία να είναι παράνομη. Δηλαδή από πιο νωρίς να ξέρει ο αγρότης τη τιμή που θα πάρει. Την ίδια ώρα που υπάρχει και μια ασθένεια στα Ροδάκινα στην περιοχή Πέλας και Μανθίας που προβληματίζει, δημιουργήθηκαν ζημιές και βέβαια και το χαλάζι το οποίο έπεσε στον ορεινό όγκο τις προηγούμενες μέρες και έκανε αρκετή ζημία. Και ελπίζουμε το καλοκαίρι να μην έχουμε νέα τέτοια φαινόμενα, διότι θα είναι ολοκληρωτική καταστροφή. Είναι σε απόγνωση οι αγρότες, όχι μόνο στην Πέλα Χρήστο και στην Χαλκιδική. Μας λες επίσης ότι χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, γιατρός, ο Χρήστος Καυλακούδης. Γιατί, Καυλακούδης, γιατρός, ο οποίος πραγματικά είχε εφημερία, είχε αρκετό καιρό. Τον ψάχναν οι άνθρωποι, είχε λιποθυμήσει, τον βρήκανε. Προσπάθησε και έδωσε μάχη με τη ζωή, αλλά δυστυχώς πριν από τρεις μέρες έχασε τη μάχη. Αυτή ήταν ένας πολύ, ήταν 47 χρονών, ένας άνθρωπος που έδωσε τα πάντα στην νεφρολογική κλινική της Έδεσας. Τι κρίμα, τι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί ο άνθρωπος είχε καταγωγή από το Τύρναβο και είδαμε και τα δημοσιεύματα τα οποία ξέφυγαν από την Πέλα για ένα νέο άνθρωπο ο οποίος πραγματικά την ώρα του καθήκοντος, γιατί είχε εφημερία όπως προείπα, έχασε τη ζωή του. Να πω ότι συλληπιτήρια βεβαίως και στους οικείους του, και πραγματικά είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με την κοινωνική τους προσφορά αφήνουν πάρα πολύ μεγάλο κενό με μια τέτοια απουσία, και θα ήθελα επίσης να δείξουμε και τις εφημερίδες τις οποίες μας έχεις στείλει, είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό, όπως επίσης και για το θέμα των διαδικασιών για το φράγμα του Αλμοπαίου ποταμού, το οποίο προχωρά όπως μας λες. Προχωράει και γιατί έχουμε και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Διονύση Σταμενίτη, ο οποίος κάνει ενέργεια σε ένα παλιό αίτημα το οποίο υπάρχει στην Πέλα, γιατί θα λύσει πάρα πολλά αδρευτικά ζητήματα. Δηλαδή θα δώσει άρδευση στο κάμπο, στον πολύ μεγάλο κάμπο αυτών της περιοχής, και θα δημιουργήσει έτσι πλούτο στην περιοχή. Και περιμένουμε όλοι να δούμε τις εξελίξεις της δημοπράτησης με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ. Εδώ είναι τα νέα της Πέλας που αναφέρεται ότι υπάρχουν αντιδράσεις των νοσοκομειακών ιατρών στο νομοσχέδιο, το οποίο φέρνει να τους κάνει και τους ίδιους και οι ιδιώτες και του νοσοκομείου αντιδρούν πάρα πολύ σε αυτό το μέτρο. Και υπάρχουν και οι επισκέψεις των βουλευτών μας στις περιοχές που σας είπα πριν ότι πλήγησαν στον ορεινό όγκο της Έδεσας, για να διαπιστώσουν και από κοντά το μέγεθος τη ζημιά στο Ροδάκινο, που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εδώ υπάρχει ένα αφιέρωμα της εφημερίδας Άποψη στις εκλογές της Πέλας, που φαίνεται ότι η Πέλα, μετά το γεγονός ότι στις ευρωεκλογές η Ελληνική Λύση πήρε τη δεύτερη θέση, διαχρονικά και σε εκλογικές αναμετρήσεις κλείνει επί δεξιά. Υπάρχει έτσι μια έρευνα της εφημερίδας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είμαι βέβαιη, με δεδομένο, συνάδελφοι, ότι ακόμη αναλύονται τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Ψάχνουν όλοι να δουν ποιες είναι οι διαρροές, ποια είναι τα κέρδη. Κάνουν ταμείο επί της ουσίας, ακόμη και τώρα, ένα μήνα μετά. Όσον αφορά τώρα την Χαλκιδική, η αύξηση του καφέ είναι δεδομένη και προβληματίζει πέρα από εμάς. Ναι, μόνο τη Χαλκιδική προβληματίζει, Χρήστο. Όλους μας προβληματίζει. Okay, έχουμε αρχίσει να φέρνουμε στη δουλειά, δηλαδή από το σπίτι, καφέ τέτοιο οπωσδήποτε να κάνουμε εδώ. Τι λες τώρα.
Προβληματίζει και τους επιχειρηματίες του κλάδου της Χαλκιδικής, γιατί τώρα που υπάρχει ο τουρισμός στη Χαλκιδική και υπάρχουν και οι γκρίνιες από την αύξηση, από την ακρίβεια η οποία υπάρχει, έτσι, που λέγονται το μπάνιο γίνεται ακριβό, έρχονται λοιπόν τώρα οι ίδιοι επιχειρηματίες και αναγκάζονται με αυτή την αύξηση να αυξήσουν ξανά τις τιμές. Και λένε ότι δεν μπορεί να... Εδώ υπάρχει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Το σκέφτονται, δεν θα το σκέφτονται. Ότι πλέον το σκέφτονται για τις διακοπές και οι οικονομικοί λόγοι οδηγούν πάρα πολλούς στις κοντινές παραλίες. Δεν θα σας πω για, για την περιοχή εκεί στην Περαία κλπ. Θα σας πάω και στη Νέα Καλλικράτεια, στη Νέα Ηράκλεια, στα Φλογητά. Και πάλι το σκέφτονται γιατί θέλεις ένα πενιντάρικο έτσι για πλάκα να κάνεις την Κυριακή ένα μπάνιο μαζί με τη βενζίνη και όλα αυτά. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι, φίλοι, γνωστοί μου πήραν και μου λένε ότι δεν ξαναπάμε Χαλκιδική γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε αυτά τα χρήματα. Με το σταμάτα ξεκίνησε επίσης το γυρισμό τη βενζίνη. Λες. Ναι, γιατί δεν είναι και φτηνά τα πράγματα, είναι τσιμπάνε. Ναι. Παντού. Ναι, βέβαια. Και όπως κάνουν και τη γέφυρα με το flyover που προβληματίζει όχι μόνο τους Θεσσαλονίκες αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε στη Χαλκιδική και από άλλες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και θα περάσουν το flyover και εκείνο προκαλεί προβλήματα και ζητήματα. Ναι, αλλά βέβαια όταν μιλήσαμε με τον κύριο Τάσιο είπε ότι το σημαντικό είναι αυτός ο έρμος δρόμος από την Εγνατία Οδού στη σύνδεση στη Χαλκιδική, ο οποίος δυστυχώς δεν γίνεται. Έχει μείνει στα χαρτιά. Έχει μείνει στα χαρτιά. Τώρα πάμε Ποσίδη, γιατί εκεί βρέθηκε και ο κύριος Κουτσούμπας. Τι έγινε, πήγε για μπανάκι? Ναι, το έχουμε εδώ και στο πρωτοσέδιο. Είχαμε το φεστιβάλ της ΚΝΕ, την 33η αντιεμπειραλαστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Ποσίδη Χαλκιδικής, εκεί που βρέθηκε και ο ίδιος ο κύριος Κουτσούμπας. Βρέθηκαν και βουλευτές, ο κύριος Παφίλης, η κυρία Κανέλη και άλλοι, που μίλησαν σε περίπου 300 κατασκηνωτές, αλλά περίπου 1000 ήταν οι παρόντες εκεί που ερχόντουσαν από όλη την Ελλάδα κλπ. Και ο οποίος έστειλε και το μήνυμα ότι, και το έστειλε το μήνυμα πριν τις γαλλικές εκλογές, το Σαββάτο δηλαδή, ότι οι υπερεαλιστές δεν είναι παντοδύναμοι και προέβλεψε κιόλας ότι θα έχουμε ανατροπή στη Γαλλία όπως και έγινε, γιατί οι θέσεις του Μελανσόν, ως γνωστόν, ήταν αρνητικός απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ πιο κοντά στο κομμουνιστικό κόμμα το δικό μας ναι, και βέβαια ναι. Ότι στο μέτωπο αυτό είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας στο μέτωπο Μελανσόν. Δηλαδή τι λέει ο κύριος Κουτσούμπας, ότι θα έχουμε δεύτερη φορά ανατροπή? Ότι θα έχουμε μεγάλες ανατροπές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι υπερελαστικές αυτές δυνάμεις δεν είναι ανίκητες. Βέβαια το φεστιβάλ αυτό αφιερώθηκε στη συμπλήρωση 30 ετών από, από τον βομβαρδισμό του ΝΑΤΟ στη Σερβία. Μάλιστα. Πάμε τώρα στον αθλητικό χώρο, συνάδελφοι, διότι στην ΓΑΜΑ Εθνική έπειτα από 11 χρόνια βρίσκεται πλέον ο ποδοσφαιρικός όμιλος Μουδανιών, Χρήστο. Ακριβώς, ο Πόμου Μουδανιών είναι ιστορική. Επειδή δεν τα ξέρουμε, λες ιστορική, εμείς δεν τα ξέρουμε. Ήταν δηλαδή σημαντική ομάδα της Χαλκιδικής αυτή. Είναι ναι, η μεγαλύτερη ομάδα της Χαλκιδικής, με παρουσία στη Β' Εθνική, στη ΓΑΜΑ Εθνική για πάρα πολλά χρόνια. Περάσαν 11 χρόνια για να ξαναεπιστρέψει. Επέστρεψε με bypass γιατί με αγωνιστικούς, σε αγωνιστικούς λόγους δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την άνοδο. Αλλά η αδυναμία κάποιων ομάδων να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής οδήγησε την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να καλέσει το Πόμου Δανιών, ο οποίος ήταν έτοιμος βέβαια, και να συμμετάσχει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι σημαντικό αυτή η διάκριση για την περιοχή, γιατί επιστρέφει και πάλι ο αθλητισμός στα μεγάλα σαλόνια. Από ό,τι βλέπω με τις εφημερίδες τα πιάνετε όλα και πολιτιστικά και πολιτικά βεβαίως και κοινωνικά και αθλητικά γεγονότα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ναι, και μάλλον μπορείτε πολλά και τα κάνετε και πολύ καλά, Χρήστο Δημητριάδη. Το μόνο που δεν κάνεις καλά είναι ότι δεν έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη τις μέρες που μπορούμε να βγούμε στην εκπομπή. Αυτό εκεί υστερείς, έχεις ένα θεματάκι, θα πρέπει να το πω. Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Χαιρετώ. Τώρα, κυρία Πότα, τα λέμε, οι δυο είπε μας. Ο Χρήστος Δημητριάδη. Μια χαρά τα λέμε. Εμείς τα λέμε. Τα λέμε. Πότε? Τα λέμε, πάντα. Πάντα. Τα λέμε και θα τα λέμε. Σωστή, απόλυτα σωστή. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε βεβαίως με την Θεοδώρα Πότα αύριο το μεσημέρι, ενώ μαζί της έχετε ραντεβού στις 5 το απόγευμα στο Δελτίο Ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα επικεντρώσουμε στην συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Πολλές είναι οι οικογένειες που προβληματίζονται πώς αυτό πρέπει να γίνει και πολλοί υποψήφοι φοιτητές για να δουν αν τελικά θα περάσουν στη σχολή που θα ήθελαν, ενώ δεν έχουν τα απαραίτητα μόρια σίγουρα, δεν είναι απόλυτο σίγουροι. Θα μας δώσει τα φώτα του βεβαίως
σε αυτό ο Νίκος Πετρόπουλος, ο πρόεδρος φροντιστηρίων Βόρειας Ελλάδας.